Η ιστορία μας είναι στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα, αφού η Ελλάδα είναι σπαρμένη στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Η τρισχιλιετής παρουσία μας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι συνυφασμένη με το υγρό στοιχείο και κατ' επέκταση με το πολεμικό ναυτικό, από που αντλείται η ισχύς και ο πλούτος του έθνους μας. Λίκνο της ισχύως του πολεμικού μας ναυτικού αποτελεί η σχολή ναυτικών δοκίμων για τους αξιωματικούς και αντίστοιχα η σχολή μονίμων υπαξιωματικών ναυτικού για τους υπαξιωματικούς μας. Η σχολή ναυτικών δοκίμων ιδρύθηκε το 1845. Βρίσκεται στο Χαντζικυριάκιο στον Πειραιά και ανήκει στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των πανελλαδικών εξετάσεων. Για τους υποψήφιους δοκίμους υφίσταται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο κατευθύνσεων, των μαχήμων ή των μηχανικών. Παρέχει εκπαίδευση πανεπιστημιακού επίπεδου, ακαδημαϊκή και ναυτική, με σκοπό να καλλιεργήσει ναυτική συνείδηση και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της, τους μελλοντικούς φρουρούς των ελληνικών θαλασσών. Επιπροσθέτως, οι αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής παρέχουν τη δυνατότητα καθημερινής ενασχόλησης με αρκετά αγωνίσματα. Όπως είναι φυσικό, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον αυταθλητισμό μέσα από τις ομάδες κολύμβησης και ιστιοπλοείας. Για μερικούς από εμάς, η είσοδος μας στη σχολή στηρίχθηκε στην αγάπη μας για τη θάλασσα, ενώ για άλλους στο σεβασμό των αξιών και των ιδανικών της πατρίδας. Εκτός βέβαια από τις πανελλαδικές εξετάσεις, για την εισαγωγή μας στη σχολή συμμετείχαμε σε αθλητικές, ιατρικές και ψυχομετρικές εξετάσεις. Ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, η σχολή είναι εξοπλισμένη μεταξύ άλλων και με προσομοιωτή ναυτιλίας. Επιπροσθέτως, από το 2020 έχει ξεκινήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, το οποίο απευθύνεται όχι μόνο στους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, αλλά και σε πολίτες. Παράλληλα, η σχολή συμμετέχει και στο πρόγραμμα Military Erasmus. Η εκπαίδευσή μας συνίσταται σε θεωρητική και πρακτική. Στο θεωρητικό σκέλος εντάσσεται οι διδασκαλίες στις τάξεις και στους προσωμιωτές. Η ημέρα μας ξεκινάει με πρωινή γυμναστική. Στη συνέχεια, ευθετίζουμε τους θαλάμους μας και μεταβαίνουμε στην πλατεία για την πρωινή αναφορά. Ακολουθεί το πρωινό και στις 8 ξεκινούν τα μαθήματα. Το πρακτικό κομμάτι περιλαμβάνει μονοήμερους και ολιγοήμερους πλοές με σκάφη της σχολής και πολεμικά πλοία. Ολοκληρώνοντας το ακαδημαϊκό έτος, οι ναυτικοί δόκιμοι συμμετέχουν στον θερινό εκπαιδευτικό πλού, που εκτός από την εμπλό εκπαίδευση, περιλαμβάνει και επισκέψεις σε λιμάνια του εξωτερικού. Εκεί οι δόκιμοι βιώνουν την εμπειρία της γνωριμίας με ξένους, μερικές φορές και εξωτικούς πολιτισμούς και κουλτούρες, αποτελώντας τους άτυπους πρεσβευτές της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Περιοχές της Μεσογείου, της Βόρειας Ευρώπης, της Αμερικής, της Αφρικής, της Ινδικής Χερσονήσου, της Ινδονησίας, ακόμα και της Αυστραλίας αποτέλεσαν πεδίο δράσης των δοκίμων, στο πλαίσιο αντίστοιχων θερινών εκπαιδευτικών πλοών κατά το παρελθόν. Αφού ολοκληρωθούν τα 4 έτη της σχολής, οι απόφοιτοι πλέον σημειοφόροι μάχημοι και μηχανικοί μετατίθενται αρχικά σε φρεγάτες του στόλου και ακολούθως επιλέγουν να συνεχίσουν την καριέρα τους σε πλοίο επιφανείας, δηλαδή φρεγάτες, αρματαγωγά, πυραυλακάτους, κανονιοφόρους, ναρκοθυρευτικά ή ακόμα και σε υποβρύχια. Σε ειδικές δυνάμεις τους γνωστούς μας ΟΙΚ, καθώς και σε ελικόπτερα και αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης. Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δυναμικό και απαιτητικό. Λαμβάνουμε όλοι, άνδρες και γυναίκες, την ίδια εκπαίδευση και έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στις αθλητικές εξετάσεις, τα όρια εισαγωγής είναι τα ίδια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κερδίζουμε τον ιδιαίτερο σεβασμό από τους άνδρες μαθητές μας. Το όνειρό μου, όπως πιστεύω και των περισσότερων μαχήμων συμμαθητών μου, είναι να γίνω κυβερνήτης πολεμικού πλοίου, συνεισφέροντας με όλες μου τις δυνάμεις στο πολεμικό ναυτικό και στην πατρίδα. Άλλωστε, ο αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Είναι ένα ταξίδι ζωής γεμάτο περιπέτειες. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ιδρύθηκε το 1879. Βρίσκεται στο Σκαραμαγκά και συνδυάζει την στρατιωτική και ναυτική αγωγή, καθώς και την αναγκαία θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση στους δοκίμους υπαξιωματικούς.
Η εισαγωγή των σπουδαστών στη σχολή γίνεται από το δεύτερο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο, ενώ παράλληλα απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη σχολή αποτελεί και η επιτυχή συμμετοχή σε αθλητικές, ιατρικές και ψυχομετρικές εξετάσεις. Είναι τριετούς φοιτήσεως, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποδίδει συνολικά 9 ειδικότητες. Η μέρα μας ξεκινά με την πρωινή γυμναστική δίπλα στη θάλασσα. Λίγο αργότερα, αφιερώνεται χρόνο στην αυταξία των θαλάμων μας και ακολουθεί η έναρξη της ακαδημαϊκής μας εκπαίδευσης στις 8 το πρωί. Ένα μεγάλο μέρος της πρακτικής εκπαίδευσης υλοποιείται στα πολεμικά πλοία, με σκοπό την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον. Κατά την χειμερινή εκπαιδευτική περίοδο, πραγματοποιούνται διήμεροι εκπαιδευτικοί πλοές εποφελία των σπουδαστών. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους, συμμετέχουμε στο θερινό εκπαιδευτικό πλού διάρκειας περίπου ενός μήνα. Εκεί, εκτός από την εν πλώ εκπαίδευση, επισκεπτόμαστε και λιμάνια του εξωτερικού, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου, αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες μέσω διαφόρων εκδηλώσεων και δράσεων, όπως εκδρομές αξιοθέατα και δεξιώσεις που διευρύνουν τους ορίζοντές μας και λειτουργούν ως αντίβαρο της ομολογουμένως απαιτητικής ναυτικής μας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μάθημα της σωματικής αγωγής. Οι επιλογές είναι πολλές, καθώς συγκροτούνται διαφορετικές ομάδες αγωνισμάτων. Με έμφαση στον ναυτικό αθλητισμό, η σχολή διαθέτει ιστιοπλοϊκά ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και έτερα αγωνιστικά και κοπηλατικά σκάφη, τα οποία προάγουν την αυτοσύνη των σπουδαστών και την αγάπη για τη θάλασσα. Με την ολοκλήρωση των 3 χρόνων της σχολής, ονομαζόμαστε κελευστές και στελεχώνουμε όλοι μας, άντρες και γυναίκες, στα πλοία του στόλου μας, ξεκινώντας πλέον την καριέρα μας ως μόνιμα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, ακολουθώντας τη ρότα των προγόνων μας στη θάλασσα, που αποτέλεσε πάντοτε ένα προνομιακό πεδίο δράσης της φυλής μας.